ψυχάς των δούλων σου, σώτερα να πάψον, φυλάσσον αυτάς, εις την μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε, εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπασον και τα ψυχά σου δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχά των δούλων σου σώτερα ανάπαυσον και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η Αγνή και Άφραντος Παρθένος, η Θεώνα φράσος κοίσασα, πρέσβευε του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχά των δούλων σου. Ρέξον μας ο Θεός για τον εργαλαίο σου διαμεθάσου πάκουσα και ελεησόν. Με τη δεόμεθα υπερμακαρία του ημισκιόνι αναπαύσεως πάντων εν της ιερής ημών αγώς, υπερπίστος και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και υπέρ τους οικονομικήν αυτής πάντη μέρημα εκουσιώτε και ακούσιον. Λέησον Κύριε, λέησον Κύριε, λέησον. Όπως Κύριος ο Θεός δάκει τα ψυχάς αυτών εν θέλει και αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και αύξη των εαυτών αμαρτίων παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και το ημών επισόμεθα Κύριου δεηθόμεν. Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός ο των θάνατων καταργήσας ο δε διάτορων καταπατήσας και ζωήν τον κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάς πάντων τον επί απελευθερώσει της πόλεως ημών ηρωικός αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως εν θα πέτρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάν αμάρτημα το παραθόν παραθένε λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησος, ότι ούτ και συνάνθρωπος σωζήσεται και ούχα αμαρτήσει ή αρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αληθεία. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των προκεκοιμημένων δούλων σου, πάντων των επειδή απελευθερώσει της πόλεως ημών πεσόντων, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν του ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και σώπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, ότι νεκρών και ζώντων την εξουσία ανέχωνος αθάνατος βασιλεύς και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού μικρός, των Αγίων εν δόξω προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλιππου Χριστού Λαζάρου του Τετραημέρου και τας ψυχάς των εξημών μεταστάντων δούλων σου, εν σκηνές δικαίων τάξεν, κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, με τα Αγίων και δικαίων συναριθμίσε, αυτούς συγχωρήσε ημάς ελεήσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιώνια ύμνη. Thank you.
αυτά, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, κύριε περιφερειάρχα, κύριε δήμαρχε, σεβασμιότατε, στρατηγέ, διοικητή του ΚΑΜΑ Στόμα του Στρατού, κύριε αξιωματική, φίλες και φίλοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, αλλά θα μου επιτρέψει να ελπίζω και την ελληνική κοινωνία, στη Φλόρινα 112 χρόνια από την απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό. Σαν σήμερα, το 1912, ο ελληνικός στρατός εκπλήρωσε το όνειρο των προγόνων μας την 8η Νοεμβρίου, και ενώ η πόλη είχε παραδοθεί την προηγούμενη για τον αντιπροσώπο της τον επίλαθρο Άρτη, η 6η Μεραρχία με αρχιστράτηγο τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο μπήκε στην πόλη, εντάσσοντάς την στον εθνικό κορμό, σηματοδοτώντας την υλοποίηση του ονείρου της εθνικής μας ολοκλήρωσης, οδηγώντας στην απελευθέρωση και της υπόλοιπης Μακεδονίας. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή επέτειος, κάθε επέτειος, μας καλεί να θυμηθούμε και να τιμήσουμε αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα μας. Αυτό που οφείλουμε ως Έλληνες σήμερα είναι να διατηρήσουμε την μνήμη κάθε επαιτίου, όχι μόνο ως θεσμικό κατήγορο, αλλά και ως εκπαιδευτική δραστηριότητα για τις επόμενες γενιές. Δεν πιστεύω και αποφεύγω να εκφωνώ ξύλινους πανηγυρικούς. Πιστεύω όμως βαθιά στην πατρίδα μας, στη θρησκεία μας, στη γλώσσα μας, στις παραδόσεις μας, στη συλλογική εθνική μας μνήμη. Αυτά, ό,τι και αν λένε διάφοροι στους σύγχρονους καιρούς, είναι τα ταυτωτικά στοιχεία του σύγχρονου ελληνισμού. Αποτελούν τις στέρεες άγκυρες στον αιώνα και στις εποχές της παγκοσμιοποίησης. Και είναι άγκυρες προστασίας του ελληνισμού από όλους τους κακούς καιρούς. Σε αυτή την εποχή λοιπόν των ανακατατάξεων είναι το εθνικό μας χρέος να διατηρήσουμε και να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά όσα παραδόθηκαν σε μας. Να δώσουμε και τις αξίες που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές. Να διασφαλίσουμε την κυριαρχία, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ανεξαρτησία μας. Πάντα μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, πάντα μέσα στο πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας. Κυρίες και κύριοι, εκδηλώσεις λοιπόν όπως η σημερινή μας επιτρέπουν να ενεργοποιούμε τη συλλογική εθνική μνήμη, να συντηρούμε ζωντανή τη μνήμη των νεκρών των αγώνων μας, να αντλούμε διδάγματα και τελικά να προσπαθούμε να χαράξουμε ένα καλύτερο μέλλον για το αύριο της πατρίδας μας. Και μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό εφόσον οι ένοπλες δυνάμεις, ο προστάτης μας, ο πάροχος ασφάλειας στους πολίτες, στην κοινωνία, στην κάθε Ελληνίδα, στον κάθε Έλληνα, παραμένουν ισχυρές και επαγρυπνούν, έτοιμες να εκπληρώσουν και σήμερα το καθήκον. Χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
8 Νοεμβρίου 1912 είναι ο τελευταίος κρίκος των εξεγέρσεων για την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας. Με βαθύ αίσθημα συγκίνησης αλλά και περηφάνεια, τιμούμε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Η επέτειη σαν τη σημερινή είναι μια καλή ευκαιρία να στρέψουμε το βλέμμα μας στο παρελθόν και η ανάκληση αυτή να μας οδηγήσει έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και τα ταυτοτικά μας στοιχεία να τα προστατεύσουμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ τον Υπουργό που ήρθε στην παρέλασή μας, που μας τίμησε με την παρουσία του και συγχαρητήρια σε όλα τα τμήματα που παρήλασαν. Χρόνια πολλά, Φλόρινα. Χρόνια πολλά στη Φλόρινα. Σήμερα ζήσαμε μια μεγαλειώδη παρέλαση, έτσι όπως αξίζει στην πόλη της Φλόρινας και στην περιοχή της Φλόρινας. Είδαμε νέα παιδιά, αγόρια, κορίτσια, μεγαλύτερους. Ήταν ένα κλίμα πραγματικά που δίνει αισιοδοξία. Και για να συνεχίσει αυτό θα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε από κοινού αυτό το κλίμα να το μεταφράσουμε σε παραγωγικό έργο. Είμαι πραγματικά συγκινημένος γιατί έτσι σε αυτήν την ατμόσφαιρα σήμερα εδώ και να ξέρετε επίσης ότι είστε συνεχώς στο μικροσκόπιο όλοι μας, εννοώ νομός Φλόρινας, η πόλη της Φλόρινας, τα χωριά της, οι άλλες πόλεις. Ευελπιστώ ότι στο επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα για την περιοχή σας και την περιοχή μας αντίστοιχα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά στη Φλόρινα, ιδιαίτερη μέρα σήμερα για τη Φλόρινα. Βλέπετε ότι έγινε μια μεγαλειώδης παρέλαση, είναι εισέρχον. Οι νέοι να θυμούνται, να μαθαίνουν, γιατί εκείνο που έχει αξία είναι να θυμόμαστε τις προγονικές αυτές μορφές που θυσιάστηκαν για να ζούμε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Και τότε υπήρχαν αλληλεπιδρομικές προθέσεις από διαφόρους και τώρα τα ίδια αντιμετωπίζουμε, άρα θα πρέπει να είμαστε ένα, θα πρέπει να έχουμε συνοχή, να είμαστε με μία ομοψυχία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε τα καθημερινά προβλήματα τα οποία αναδύουμε. Σας ευχαριστώ, χρόνια πολλά.